Μάριε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, στο θέμα των πληστηριασμών. Το σχέδιο τη κυβέρνηση κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, με τον Υπουργό Ανάπτυξη να δηλώνει πάντω ανοιχτό σε επιμέρου αλλαγέ. Ήδη στο Πασόκ ζητούν να περιληφθούν κάποιε πρόσθετες διατάξεις, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύθηκε δια του Πάνο Σκουλέτη ότι αν γίνει κυβέρνηση θα καταργήσει τον νόμο. Προστασία τη πρώτη κατοικία για 9 στου 10 δανειολήπτε προβλέπει με 4 βασικέ ρυθμίσει στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξη. Για να εξαιρέσει ο δανειολήπτη την πρώτη κατοικία από τον πληστηριασμό, η αντικειμενική τη αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τι 200.000 ευρώ, το ετήσιο καθαρό εισόδημα τη 35.000 ευρώ και η συνολική περιουσία τη 270.000 ευρώ. Ενώ θεσπίζεται ανάλογα με το εισόδημα η ελάχιστη καταβολή προ την τράπεζα. Με το όριο των 200.000 ευρώ καλύπτεται το 90% των σπιτιών από πλευρά αντικειμενική αξία. Παρουσιάσαμε τα Στοιχεία. Με το 35.000. Καθαρό οικογενειακό εισόδημα καλύπτεται το 90% των οικοκυριών. Έτσι λοιπόν, έναν οικοκυριό που πληρεί τι προποθέσει με 15.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, η μηνιαία δόση για την εξυπηρέτηση του δανείου ανέρχεται σε 125 ευρώ. Η οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 35.000 ευρώ, η μηνιαία τη δόση θα ξεπεράσει τα 458 ευρώ. Με βάση τον, τη συγκεκριμένη νομοθετική ε, παρέμβαση, δεν υπάρχει καμία προπόθεση πέραν. Ξεκαθαρίστε α, τον, το αυτό. Ακριβώ. Δεν υπάρχει καμία είναι... προπόθεση πέραν α, των ο, εισοδηματικών κριτηρίων και των κριτηρίων που αφορούν την αξία της περιουσίας. Οι νέες ρυθμίσεις φέρνουν σύσσωμη την αντιπολίτευση να αντιδρά με το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για ουσιαστική κατάργηση της προστασίας των δανειοληπτών προαναγγέλλοντας μάλιστα την κατάργηση του νόμου όταν αναλάβει την εξουσία. Πρόκειται ουσιαστικά για το άνοιγμα της πόρτας για μαζικούς πληστηριασμούς. Περί αυτού πρόκειται. Mm. Αυτό το θέμα δεν έπρεπε να είχε μπει στο τραπέζι των συζητήσεων με την Τρόικα. Mm. Θα προπεράνταν απ' έξω. Mm -hmm. Δυστυχώ και σε αυτό φάνηκαν ότι είναι όχι μόνο κατώτεροι των περιστάσεων, αλλά ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να φύγουν ούτε γραμμή έξω από τα όρια που του έχουν βάλει οι δανειστέ. Ο Πάνο Καμένο δήλωσε ότι η διαφορά του ηθικού με το ανήθικο είναι ότι το ηθικό δεν βγάζει την αξιοπρέπεια σε πληστηριασμό. Η συγκυβέρνηση τη Τρόικα διαπραγματεύεται σε πληστηριασμό την αξιοπρέπεια των Ελλήνων, νομιμοποιεί το ανήθικο. Το ένα στου δέκα που αφιβάλλω είναι ένα στου δέκα, mm -hmm. μπορεί να είναι και λιγότεροι, αυτό μπορεί να ενταχθεί στο νόμο 3869 και να προστατεύσει το ακινητό του. Η Δημοκρατική Αριστερά υπογραμμίζει ότι η προστασία είναι απαραίτητο να επεκταθεί και στι περιπτώσει όπου υπάρχουν οφειλέ προ το δημόσιο. Δεδομένου ότι η οικονομική αδυναμία δεν περιορίζεται σε μία κατηγορία οφειλή, αλλά σε όλε. Το κυβερνητικό σχέδιο προστασία από του πληστηριασμού τη πρώτη κατοικία είναι ομό εκβιασμό εκατοντάδων χιλιάδων λαϊκών οικογενειών που μετατρέπονται σε ομήρου των τραπεζών. Το σχέδιο νόμου το Σάββατο περνά προ ψήφιση στην Ολομέλεια τη Βουλή. Μαζί με τον Ρομπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, καλησπέρα. Με καλησπέρα. αυτά και με αυτά, ε, φτάσαμε στο τέλο του χρόνου και φαίνεται ότι οι κραδασμοί σε αυτά τα θέματα αγκάθια, όπω τα λέμε κατά το δημοσιογραφικό κλισέ, πληστηριασμοί και ακίνητα, οι κραδασμοί απορροφήθηκαν. Και mm -hmm. η κυβέρνηση κατάφερε να περάσει έναντι τη Τρόικα στο δικό τη. Ναι, εντάξει. Ε, Βεβαίω, το βασικό είναι ότι τα περισσότερα μέτωπα από αυτά που συζητούσαμε του τελευταίου μήνε κλείσανε. Και αυτό είναι θετικό βεβαίω και δείχνει ότι σιγά σιγά μπορούμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κινήσεων που κάνει μια κυβέρνηση. Έχω μια ένσταση ω προ το εξή, ότι από ό,τι φαίνεται, κάθε φορά το σημείο στο οποίο επιτυγχάνεται συμβασμό, μου αρέσει πάρα πολύ και δεν σου κρύβω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Η Βουλή mm -hmm. πρέπει να παρεμβαίνει. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν θα γίνει η Σούμα. Όταν θα τα μαζέψουμε όλα αυτά τα πράγματα, τι περισσεύει, φοβάμαι ότι θα υπάρχει ένα αρκετά σεβαστό έλλειμμα στον προπολογισμό. Το οποίο για να καλυφθεί θα χρειαστεί να γίνουν τότε περικοπέ δαπανών. Άρα, τι μα λέει, Ότι έρχονται πρόσθετα μέτρα το 2014. Πες το όπω θέλει, διότι εγώ έχω κουραστεί με αυτή τη συζήτηση μέτρα ή μη μέτρα. Πάντοτε θα λαμβάνονται μέτρα. Διότι όταν λες ότι να μην το φορολογήσουμε έτσι, αλλά να το φορολογήσουμε αλλιώ, λαμβάνει ένα μέτρο. Το οποίο στην περίπτωση. των ξέρω γιατί μέτρα μιλάμε βεβαίω. Γιατί ναι, εδώ η κυβέρνηση ακινήτων, η μάτια, έτσι ότι δεν θα υπάρχουν άλλο είδους εισπρακτικά πρα... μέτρα. Ναι. Στην περίπτωση του Ανακοινήτου, για παράδειγμα, άφησε ένα κενό πίσω. Όπω με το ΦΠΑ στην εστίαση, που και σε αυτό mm -hmm. η κυβέρνηση έρχεται και επαναλαμβάνει, παρόλο ότι γνωρίζουμε ότι η Τρόικα διαφωνεί, πάλι και εκεί δημιουργείται μια τρύπα. Πάντω και η Τρόικα από την πλευρά τη τι έκανε. Ε, του έκλεισε το μισό μάτι, ολόκληρο δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, ούτε με ενδιαφέρει. Το σίγουρο είναι ότι του είπε: Προχωράτε και α διαφωνούμε εμεί. Γιατί, γιατί και εκείνου του ενδιαφέρει να προχωρήσουν αυτά τα μέτρα, όπω στην περίπτωση των κακών και κόκκινων δανείων. Είναι πολύ πιο σοβαρό το ότι οι άνθρωποι δεν θα βρεθούν να έχουν να σορεύουν το χρέο πάνω του, που αυτή είναι η ουσία τη υποθέσεω, διότι τα περί εγώ τα κούβερεσαι, ελάχιστη. Αν είναι, θα πάνε σε μια Πραγματοποίηση των πληστηριασμών. Για του πολλού το θέμα ήταν να μην μαζεύετε το χρέο. Άρα αυτό είναι καλό και η Τρόικα το θέλει και όλοι το θέλουν. Άρα νομίζω ότι ο Σαμαράς τώρα πάει στο επόμενο βήμα το οποίο είναι. Αν θέλει και το πιο σημαντικό, πρέπει να αντιμετωπίσει δύο πράγματα που τα έχει αφήσει πίσω. Καταρχήν το μεσοπρόθεσμο. Άνευ του οποίου δεν μπορεί να γίνει καμιά συζήτηση για το πού πάει η Ελλάδα. Και αυτέ θα είναι δύσκολε συζητήσει. Γιατί εκεί πρέπει να προσδιοριστούν ναι. μέτρα, όχι να αυτό. περιγραφούν ακριβώ, αλλά να προσδιοριστούν μέτρα που μόνο στο άκουσμα φαντάζομαι τι θα γίνει στι κοινοβουλευτικέ ομάδε αλλά και στα κόμματα τη αντιπολίτευση. Σύμφωνοι, αλλά πάντω χρειάζεσαι ένα μεσοπρόθεσμα. Δεν γίνεται να μην τόχεις. Αυτό που είχαμε που είναι ψηφισμένο δεν ισχύει πλέον. Πρέπει επομένω και εκεί που μα περιμένει η Τρόικα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι όλα αυτά τα μέτρα από την περίφημη έκθεση του ΩΣΑ για την ανταγωνιστικότητα, που είναι καθοριστικά και αποτελούν και προϋπόθεση για να πάρουμε τα επόμενα χρήματα, για να εγκριθεί η έκθεση, γιατί τώρα πήραμε το OK για την έκθεση του καλοκαιριού. Ναι. Έχουμε όμως αυτή. Σε αυτό Που θα έχει μια βλέπουμε. δυσκολία. Και εδώ ξέρουμε ότι θα ανοίξουν πολλαπλά μέτωπα. Το είδαμε, ήδη με την πρώτη παρουσίαση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν μέτωπα, Όμω εδώ έχουμε... ένα δύσκολο 14, Μπάμπη. Δεν είναι τόσο δύσκολο, ξέρει, γιατί θα έχει μια βάση να στηριχθεί ότι δεν πρέπει να καταρρεύσει. Και από την άλλη μεριά, ο Σαμαρά έχει ένα ατού τώρα. Έχει την Προεδρία στα χέρια του και άρα θα του βλέπει εκεί. Ε, θα του έχει κάτι, θα του πει στο αυτοί, κάτι θα συζητήσει. Η, προεδρία, η ανάλυση από την Ελλάδα αλλάζει το επίπεδο αν θες της διαπραγμάτευσης. Δίνει πολλές περισσότερες ευκαιρίες στο Σαμαρά και αυτό είναι σημαντικό. Αν μάλιστα <coughs> βοηθεί το που δεν πρόκειται να βοηθηθεί είναι προφανές πόσο μάλλον σε μια προεκλογική περίοδο. Αλλά αν λέω εγώ αν, 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 ζούσαμε σε άλλη χώρα, αν ήταν αλλιώ τα πράγματα και είχε μια βοήθεια από την αντιπολίτευση όπως συνέβη στην Κύπρο πριν από μια εβδομάδα, όπως συνέβη στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία, τότε θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι η συζήτηση για το χρέο, που είναι η επόμενη και η πιο δύσκολη συζήτηση που πρέπει να γίνει, θα μπορούσε να Μάλιστα. έχει ατού επιτυχίε. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ακόμη δύσκολα. Αλλά προσοχή, έχουμε μια βάση. Αν δεν χάσουμε τα μυαλά μα, μπορεί να φτάσουμε στις εκλογέ και λίγο παραπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη.